Πάμε τώρα σε μια ενδιαφέρουσα πολιτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Crete TV το διάστημα από 19 έως 24 Ιανουαρίου. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Άγγελο Σεριάτο, είναι ο επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας ProRata, που είναι και μέλος του οργανισμού ESOMAR. Καταρχάς, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτη και εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ σύντομα να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές τους δέκτες τους την ταυτότητα της έρευνας αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε χρονικά πριν τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Είναι το μεγαλύτερο δείγμα που έχετε τρέξει ως εταιρεία για την Κρήτη, σωστά? Απόλυτα σωστά. Να πούμε ότι έγινε με χρήση μεικτού έτσι, μοντέλου τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων. Αυτό το οποίο είπατε και εισαγωγικά, δηλαδή σε 2.000 άτομα με δικαίωμα ψήφου στην Κρήτη και αναλογική αντιπροσώπευση ανανομό. Mm-hmm. Η Κρήτη, της οποίας το δείγμα έχει και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Συμπεριφέρεται παραδοσιακά σε εκλογικό επίπεδο διαφορετικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει μια διαφορετική τάση, θα τα δούμε και αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν την πρώτη κάρτα. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση είναι η ερώτηση και βλέπετε χαρακτηριστικά τα ποσοστά. Στο 57% απαντά ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, το 29% απαντά προς τη σωστή, το 12% ούτε προς τη σωστή ούτε προς τη λάθος και έχουμε και ένα 2% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Φαντάζομαι όμως και, αυτό, και σε αυτό δεν χωρά ερωτηματικό ότι στην ιεράρχηση των προβλημάτων το νούμερο ένα είναι η οικονομία. Σαφώς. Εδώ τι βλέπουμε, μια εικόνα πλειοψηφικά αρνητικές προς την αξιολόγηση του προς τα που πηγαίνει γενικά η χώρα, μια τάση που ακολουθεί και την αντίστοιχη πανελλαδική. Και ο κύριος λόγος, πολύ σωστά όπως το επισημάνατε, είναι η οικονομία. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έτσι λένε οι πολίτες ότι είναι αυτό που αντιμετωπίζουν έτσι, με τρόπο το οποίο τους δυσχεραίνει. Είναι το βασικό κριτήριο που οδηγούμαστε όλοι στην κάλπη, κατά ψέματα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή πολλής λόγος γίνεται. Οι υποκλοπές είναι κατά κοινή παραδοχή ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ωστόσο, αν το εξτάσει κανείς με κριτήρια ψήφου, εκεί διαφοροποιείται η εικόνα, σωστά? Σωστά. Όταν το κοιτάμε μεμονωμένα όλες οι εταιρείες του χώρου, αντιλαμβανόμαστε ότι το θεωρούν οι πολίτες ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ενδεχομένως και πλήγμα για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Όταν μπαίνει έτσι σε λίστα που αφορά τα κριτήρια ψήφου, παρατηρούσαμε για μεγάλο διάστημα ότι ήταν αρκετά χαμηλά ως κριτήριο ψήφου. Έχει αναβαθμιστεί, ιεραρχείται πλέον αρκετά υψηλότερα από ό,τι μια προηγούμενη περίοδο, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπερτερήσει έναντι του κριτηρίου των οικονομικών, της αξιολόγησης προς τα οικονομικά ζητήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, θα ήταν προτιμότερο η χώρα να έχει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ? Και εδώ τίποτα από τα δύο. Αυθόρμητη απάντηση στο 38%. Αυτή είναι η απάντηση που προηγείται. Έπεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 33%, Νέα Δημοκρατία στο 26%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ στο 3% και φαντάζομαι ότι αυτό το αυθόρμητα υποδηλώνει τρόπον τεινά και το αίσθημα που χαρακτηρίζει το δείγμα που εξετάσατε. Μία απογοήτευση, ένα θυμό, ενδεχομένως μία απάθεια. Ναι, εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι παρότι αρκετά περισσότεροι κριτικές προτιμούν μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με κορμό την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι το έβριμα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που επισημάνεται, αυτό το 38% που διατηρεί μια στάση αναμονής, μια στάση έτσι που δείχνει ότι μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων της περιοχής δεν δείχνει έτσι μεγάλη πώς το λένε, μια θετικότητα ως προς την προοπτική είτε μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην εμπνέεται από τις δύο προοπτικές. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που καταγράφουμε τώρα. Μια εικόνα της στιγμής, μένει να δούμε αν και προεκλογικά θα μείνει έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές, έτσι αλλάζει και το κλίμα. Δηλαδή τοποθετούνται όλο ένα και περισσότερες πολίτες. Λοιπόν, και επισημαίνουμε ότι αυτή είναι μια έρευνα που αφορά αποκλειστικά την Κρήτη. Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου. Να δούμε έτσι μια πρώτη γενική εικόνα. Σχετικά τώρα με αυτό, θα δούμε και σε πολύ λίγο, να το δούμε full screen παρακαλώ, και τις υπόλοιπες κάρτες που αφορούν την κάθε μια εκλογική περιφέρεια ξεχωριστά.
και σε σχέση πάντα και με τα αποτελέσματα των εκλογών του 19 που τα βλέπουν οι τηλεθεατές στο πάνω μέρος της κάρτας, αποτυπώνεται μία πτώση και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται ελαφρά ενισχυμένο, με εξαίρεση το Λασίθι, θα το δούμε παρακάτω. Έχουμε και ένα εντυπωσιακό ποσοστό σε ό,τι αφορά τους αναποφάσεις τους. Με αφορά να μου πείτε και από ποια κομματική δεξαμενή προέρχεται αυτό το ποσοστό. Ναι, κυρία Ζαλεπάτε, να πούμε τα εξής αρχικά. Η εικόνα που έχουμε είναι αυτή που είπατε και εσείς εισαγωγικά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να διευρύνει ελαφρώς τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία συγκριτικά με το αποτέλεσμα των βουλευτικών του 19 στο σύνολο του νησιού, από τις 7,5 μονάδες στις 9,5 μονάδες, ακολουθώντας και μια πανελλαδική τάση όπου πλέον ως ένα βαθμό μειώνει τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Άρα αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και τα δύο όμως κόμματα σε απόλυτο βαθμό σαφώς ακόμα δεν προσεγγίζουν τα ποσοστά που είχαν το 19. Το ΠΑΣΟΚ πράγματι δείχνει να κερδίζει δυνάμεις και θα δούμε ακριβώς στη συνέχεια, όπως το τονίσατε, και από ποιους νομούς προέρχεται αυτή η άνοδος. Το ΚΚΕ δείχνει επίσης να διευρύνει ελαφρώς την εκλογική του επιρροή. Στο 6% καταγράφεται στο νησί από 3,8, σε αντίθεση με το ΜέΡΑ25 που είναι κοντά στο 2,5%, οπότε έχει κάποιες απώλειες της τάξης του 1,5%. Η Ελληνική Λύση στο 2 από 2,5, άλλο κόμμα μας λέει το 5% στο σύνολο του νησιού, και φυσικά ένα μεγάλο ύψος αναποφάσεων, το οποίο συνδέεται με αυτό που είπαμε και νωρίτερα, με μια στάση αναμονή στην οποία αναφερθήκαμε. Αυτό το συγκεκριμένο ποσοστό, το πολύ μεγάλο, το 20,5, τι χαρακτηριστικά έχει? Δηλαδή, γνωρίζουμε εκείνοι οι οποίοι απάντησαν ποια ηλικία, από ποια ηλικιακή ομάδα προέρχονται, από ποιο κομματικό πυρήνα, κομματική επιλογή ενδεχομένως, κάποια άλλα χαρακτηριστικά? Ναι, σε γενικές γραμμές, ως προς τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, δεν έχουν διαφοροποιήσεις έντονες. Δηλαδή, προέρχονται από όλες τις ηλικίες, γυναίκες και άντρες. Αυτό το οποίο ελαφρώς διαφοροποιείται είναι η προηγούμενη ψήφος. Είναι ελαφρώς περισσότεροι αυτοί που ψήφισαν στο νησί, έτσι, συγκεκριμένα στο νησί της Κρήτης, τη Νέα Δημοκρατία. Ελαφρώς περισσότεροι. Σε γενικές γραμμές πάντως υπάρχει μια ομοιομορφία ως προς το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, ωραία. Πάμε πιο στοχευμένα να δούμε και την εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου, να δούμε πώς διαμορφώνονται και εκεί τα ποσοστά. Να μας δώσετε και το δικό σας στίγμα σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, τη δική σας ανάγνωση. Εδώ πέρα, ναι, έχουμε καταγράφεται με 34% ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 18,5% η Νέα Δημοκρατία, 13% το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, 6% το ΚΚΕ, 2% η Ελληνική Λύση, όπως και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, 4,5% επιλέγει κάποιο άλλο κόμμα και 20% το ποσοστό των αναποφάσεων. Εδώ τη βλέπουμε μια διαφορά 15,5 μονάδων μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή μια διαφορά αυξημένη κατά 2,5% συγκριτικά με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και 20% αναποφάσιστοι, οι οποίοι κάπως τελικά θα μοιραστούν. Σημαντικά ενισχυμένο στο Ηράκλειο παρουσιάζεται το ΚΚΕ, έτσι, από 3,6 στο 6%. Σε όλους τους νόμους είναι ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό. Είναι απόλυτα σωστό αυτό. Ήθελα να το τονίσω στο Ηράκλειο, γιατί εδώ πέρα καταγράφει τη μεγαλύτερη του αύξηση σε σχέση με το 2019. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καρπώνεται σε σημαντικό ποσοστό την όποια δυσαρέσκεια καταγράφεται για τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα? Θα σας πω. Πανελλαδικά δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Δηλαδή, αυτή η δυσαρέσκεια, η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως αυτή τη στιγμή τροφοδοτεί τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Στην Κρήτη δεν είναι ακριβώς αυτή η ιστορία. Στην Κρήτη πράγματι υπάρχει μία μικρή μερίδα ανθρώπων που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και μετακινούνται απευθείας στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως αυτό το ύψος των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στη δική του εισπύρωση στις συγκεκριμένες περιοχές, στην Κρήτη και στις εκλογικές της περιφέρειας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη κάρτα. Να δούμε τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ αύξηση για το ΠΑΣΟΚ, όπως και στο Ρέθυμνο, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Να μου πείτε λίγο πώς εξηγείται αυτή η αύξηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και τα σχετικά ποσοστά. Ναι, 28%
έχουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 22,5% για τη Νέα Δημοκρατία, 10% ιδιαίτερα αυξημένο και εδώ το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο 6,5% το 2019 και το ΚΚΕ είναι ελαφρώς ενισχυμένο στο 6,5%. Μειώνεται, σαφώς μειώνεται και αυτό είναι οριζόντιο σε όλους τους νομούς, η δύναμη του ΜέΡΑ25 στα Χανιά στο 2,5% από το 4,9% και ελαχιστοποιείται, σχεδόν εκμηδενίζεται η επιρροή της ελληνικής λύσης στο 1%. Εδώ επίσης έχουμε 21% αναποφάσεις τους και εδώ στα Χανιά σε ένα σημαντικό δείγμα βλέπουμε μια σαφή υπεροχή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης της τάξης του 5,5% εναντί του 3,5% του 2019. Και εδώ πέρα έχουμε έτσι ακόμα μια εικόνα, θα δούμε ότι αυτό αλλάζει λίγο στους δύο επόμενους νομούς, μια σαφή εικόνα υπεροχής του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ελαφρώς μεγαλύτερης από την αντίστοιχη του 2019. Επειδή όμως σε κάθε περίπτωση Χανιά και Ρέθυμνο παρατηρούμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Είναι αλήθεια ότι είναι λίγο περίεργη, μη εξηγήσιμη ευθέως η μείωση ή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναπεριφέρεια. Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση να δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει για το ΠΑΣΟΚ αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στην περιφέρεια Ρεθύμνου, που και εδώ πάνω κάτω η εικόνα διαμορφώνεται στην ίδια τάση, στο ίδιο κλίμα, είναι αυτή η εικόνα και πάλι η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και με απώλειες σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά το ΜέΡΑ25 και την ελληνική λύση, έχουμε μία πτωτική τάση, με εξαίρεση μόνο την περίπτωση του Λασιθίου. Είναι όμως η επόμενη κάρτα, να μείνουμε λίγο στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, που και εδώ πέρα έχουμε, ναι, σημαντικά ενισχυμένα, 28% ΣΥΡΙΖΑ, 26% Νέα Δημοκρατία και 15% το ΠΑΣΟΚ. Εδώ πέρα είναι ο νομός, είναι αυτό που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε και νωρίτερα. Το ΠΑΣΟΚ εδώ ουσιαστικά εκτοξεύεται από το 9,8% στο 15%. Είναι η περιοχή στην οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη του άνοδο. Να πούμε βέβαια εδώ ότι έχουμε ελαφριά υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είναι υπεροχή, αλλά είναι μικρή, δηλαδή είναι μια διαφορά που ανατρέπεται, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την εικόνα που έχουμε για το Ηράκλειο, η οποία θυμίζει την αναλογία ισχύως μεταξύ των δύο κομμάτων που είχαμε και το 2019. Μια μικρή, οριακή υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε με το Λασίθι, που σε κάθε περίπτωση και στους τέσσερις νομούς η αναποφάσιστη είναι σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, όπως και εδώ. Ναι. Όπου εδώ πέρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο απόλυτο ντέρμπι, καθώς φαίνεται, με 24% να προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγράφει 23,5%. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ πέρα είναι η μόνη περιοχή και χρειάζεται αυτό που είπαμε λίγο περαιτέρω ανάλυση να δούμε γιατί ενδεχομένως να συμβαίνει αυτό, μείωση των ποσοστών του καταγραφόμενο στο 13,5% του 15,4% της προηγούμενης φοράς. 5,5 το ΚΚΕ, 4 το ΜέΡΑ25, 3 ελληνική λύση και το υψηλότερο ποσοστό αναποφάσεων στο 22,5% συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς. Να πούμε εδώ πέρα ότι οποιαδήποτε προφανώς πρόβλεψη, εκτίμηση σε σχέση με το τι θα γίνονταν σε πιθανές εκλογές λόγω και της μικρής αριθμητικής βάσης στην περιοχή θα ήταν προφανώς παρακινδυνευμένη, αλλά και αυτή, όπως και η περίπτωση του Ρεθύμνου, δείχνει να είναι περιπτώσεις ντέρμπι, οι οποίες τελικά και θα μας δώσουν και τέσσερις έδρες, έτσι, τελικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω, γιατί το ξεχάσαμε νωρίτερα, να δώσουμε ξανά την πρώτη κάρτα με την πρόθεση ψήφου στην Κρήτη, επειδή υπάρχει στην κάρτα αυτή μέσα το νησί και το Λασίθι είναι χρωματισμένο με ροζ και γαλάζιο. Να διευκρινίσουμε αυτό το τελευταίο το οποίο είπατε, ότι το δείγμα είναι μικρό και υπάρχει ελάχιστη απόσταση μεταξύ των όποιων προτιμήσεων και αυτό είναι κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο του σφάλματος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο χρωματισμός, έτσι. Γι' αυτό και αποφασίσαμε πολύ σωστά να δείξουμε αυτόν τον χρωματισμό για να μην δείξουμε μια αίσθηση ότι στη συγκεκριμένη περιφέρεια μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έχουμε το απόλυτο ντέρμπι. Έτσι κι αλλιώς η κάθε έρευνα, η κάθε δημοσκόπηση αποτελεί φωτογραφία τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση δεν προεξοφλεί αποτέλεσμα. Δείχνει μία τάση στην παρούσα χρονική συγκυρία. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κλείνοντας, σε ό,τι αφορά τους νέους, έχετε την αίσθηση ότι θα πάνε να ψηφίσουν, διότι η έρευνα έγινε και τηλεφωνικά και διαδικτυακά. Φαντάζομαι διαδικτυακά βρήκατε τους περισσότερους. Στο τηλέφωνο είναι μάλλον λίγο δύσκολο.
σε σχέση με τους νέους. Ναι, πράγματι υπάρχει μια μεθοδολογική δυσκολία να βρούμε τις νεότερες ηλικίες τηλεφωνικά 17 έως 24 ετών. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το δείγμα μας είναι σταθμισμένο, οπότε η συμμετοχή των νέων είναι ανάλογη της πραγματικής του συμμετοχής στον πληθυσμό της περιοχής, η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά χαμηλό μεταξύ των νέων για συμμετοχή στις κάλπες. Γνωρίζουμε και από ότι είναι ένα μοτίβο που έχει επαναληφθεί και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, ότι μια συμμετοχή υψηλή αυτών των ηλικιών θα ευνοούσε κυρίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως δεν είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι γενικότερα χαμηλό και ειδικότερα για τις νεότερες ηλικίες ακόμα πιο χαμηλό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.